Είναι περίπου μεσάνυχτα και οδηγείς για να βρεθείς σε ένα χωριό κάπου στην ορεινή Δράμα, όπου και σε έχουν προσκαλέσει κάποιοι φίλοι για τρίμερο. Από πινακίδες, ο δρόμος κάτι που μοιάζει με -273 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το απόλυτο μηδέν. Αλλά δεν σε νοιάζει και ιδιαίτερα. Ας είναι καλά αυτή η κοπέλα που σε κάνει ό,τι θέλει και ακούγεται μια στο τόσο από το κινητό σου να σου λέει «Σε 500 μέτρα πάρτε τη στροφή δεξιά». Αρχίζεις να χαλαρώνεις όταν κοιτάς το GPS και επιτέλους βλέπεις ότι σε 42 λεπτά θα φτάσεις στον προορισμό σου. Όταν ξαφνικά το κινητό σου κλείνει από μπαταρία. Και εσύ βρίσκεσαι κάπου που μοιάζει το ίδιο με πριν 5 χιλιόμετρα και σε κυριεύει ένα συνέστημα άγχους και φόβου ότι μάλλον θα σε βρουν αύριο παρέα με 5 λύκους κάνοντας κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο. Αν ήσουν ο πατέρας μου βέβαια, θα έβγαζες από τον ντουλαπάκι, που δεν ξέρω για ποιον λόγο είναι ακόμα εκεί, έναν οδικό χάρτη και θα έφτανες. Αλλά δεν είσαι ο πατέρας μου. Και είχες αναποθέσει όλες σου τις ελπίδες στο GPS. Κάτι που νιώθεις την αξία του μόνο όταν δεν το έχεις. Τι είναι όμως το GPS και πώς λειτουργεί? Πώς ξέρει ανά πάσα στιγμή πού βρισκόμαστε και μας δίνει με τόση ακρίβεια τις πληροφορίες που θέλουμε? Πάμε να δούμε. Το GPS δεν είναι απλά ένα εργαλείο για να βρίσκουμε τον δρόμο στις διακοπές μας. Χρησιμοποιείται καθημερινά σε πολλές εφαρμογές. Οι ταχυδρομικές εταιρείες βασίζονται σε αυτό για να παραδίδουν δέματα στην ώρα τους. Οι γεωργοί εκμεταλλεύονται το GPS για να διασφαλίσουν ότι οι καλλιέργειες τους είναι τοποθετημένες και περιποιημένες με ακρίβεια εκατοστών, βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη σωδιά τους. Και οι αεροπορικές εταιρείες το εμπιστεύονται για ασφαλή πλοήγηση στον ουρανό. Το GPS επίσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κινητού μας. Εμφανίζεται σε εφαρμογές για κλήσεις ταξί, στις ειδοποιήσεις του καιρού και σε παιχνίδια όπως το Pokémon Go. Καθώς το προχωρήσουμε σε αυτό το βίντεο, θα μάθουμε πώς το GPS καταφέρνει να μας εντοπίζει με τόση ακρίβεια ακόμα και όταν βρισκόμαστε στη μέση του πουθενά. Θα αναλύσουμε την τεχνολογία πίσω από τους δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, πώς αλληλεπιδρούν με τις συσκευές μας και χάρη στα εξαιρετικά ακριβή ατομικά ρολόγια που έχουν, θα δούμε πώς το GPS μας δίνει τις σωστές πληροφορίες. Και για τους πιο απαιτητικούς, θα ανακαλύψουμε την σύνδεση του GPS με τη θεωρία της σχετικότητας του Albert Einstein. Η ιστορία του GPS ξεκινάει τη δεκαετία του 1970, όταν το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ανέπτυξε το σύστημα για στρατιωτικούς σκοπούς, ώστε να παρέχει ακριβή πλοήγηση και προσδιορισμό θέσης. Το 1983, ο τότε πρόεδρος, Ρόναλντ Ρέιγαν, ανακοίνωσε ότι το GPS θα ήταν διαθέσιμο και για πολιτική χρήση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρεία υιοθέτησή του από τον κόσμο. Το σύστημα ολοκληρώθηκε το 1995 και έχει από τότε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για πολλές βιομηχανίες. GPS σημαίνει Global Positioning System, δηλαδή παγκόσμιο σύστημα θέσης. Είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που επιτρέπει στους χρήστες να προσδιορίζουν την θέση τους σε οποιοδήποτε σημείο της Γης με εξαιρετικά ακρίβεια, χρησιμοποιώντας σήματα από τουλάχιστον 4 δορυφόρους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το GPS λειτουργεί με τη βοήθεια ενός δικτύου δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τουλάχιστον 24 δορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά και καλύπτουν ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτοί οι δορυφόροι περιστρέφονται σε τροχιά περίπου στα 20.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης και στέλνουν συνεχώς σήματα προς τα κάτω. Τι σήματα? Τα σήματα που στέλνουν οι δορυφόροι GPS είναι ραδιοκύματα, μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας η οποία ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός. Τα ραδιοκύματα χρησιμοποιούνται ευρέως στις τηλεπικοινωνίες, την ραδιοφωνία, την τηλεόραση και φυσικά στο GPS που είναι και το θέμα μας. Τα κύματα αυτά έχουν την ικανότητα να διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις και αυτό ουσιαστικά είναι που το καθιστά ιδανικά για μετάδοση σημάτων από δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Γη. Πριν προχωρήσουμε όμως, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε μια βασική εξίσωση που συνδυάζει τρία θεμελιώδη μεγέθη και θα τη βρούμε αρκετές φορές μπροστά μας στο σημερινό θέμα. Τα μεγέθη που συνδυάζει η εξίσωση αυτή είναι η ταχύτητα, η απόσταση και ο χρόνος. Αυτή η σχέση εκφράζεται με την εξίσωση D ισούται με V επί T. Δηλαδή, απόσταση ισούται με ταχύτητα επί χρόνο. Την ταχύτητα που κινείται το αυτοκίνητό μας, παραδείγματος χάρη, ή το σήμα του δορυφόρου, επί τον χρόνο που κινείται. Αν δηλαδή βρισκόμαστε στην Εγνατία οδό και οδηγούμε το αυτοκίνητό μας με μια ταχύτητα της τάξεως των 120 χιλιόμετρων ανά ώρα, τότε για να βρω την απόσταση που θα διανύσω σε 3 ώρες, θα πρέπει να ακολουθήσω την μαθηματική εξίσωση που είδαμε προηγουμένως. Δηλαδή, η απόστασή μας θα είναι D ισούται με 120 επί 3 ισούται με 360 χιλιόμετρα. Η παραπάνω εξίσωση μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς οι τρεις αυτές ποσότητες σχετίζονται μεταξύ τους. Αν γνωρίζουμε δηλαδή την ταχύτητα ενός αντικειμένου και τον χρόνο που κινείται, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση που έχει διανύσει. Την εξίσωση αυτή την αναφέραμε γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας δορυφόρος μπορεί να υπολογίσει σε πόση απόσταση βρισκόμαστε από αυτόν.
Με απλά λόγια, εφόσον ξέρουμε ότι το σήμα του δορυφόρου ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή με 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός της απόστασης μεταξύ δορυφόρου και ενός δέκτη με έναν απλό πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζοντας δηλαδή την ταχύτητα του σήματος με τον χρόνο που χρειάστηκε το σήμα για να φτάσει από το δορυφόρο στο δέκτη. Εδώ βέβαια υπάρχουν κάποια προβλήματα. Το ένα είναι, άντε και την υπολογίσαμε την απόσταση. Ξέρουμε ακριβώς πού είμαστε. Και το δεύτερο, ίσως και πιο σύνθετο, είναι πώς θα μετρήσουμε τον χρόνο. Θα τα πάρουμε ένα-ένα όμως. Πριν το κάνουμε, δύο λόγια για την εταιρεία που ανέλαβε το κόστος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο. Η Freedom24, η πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ανοίγοντας τον λογαριασμό σας από αυτό το link και βοηθάτε πολύ αυτό το κανάλι και σας δίνετε πανεύκολη πρόσβαση στα ελληνικά στις αγορές επενδυτικών προϊόντων του πλανήτη. Να ξεκαθαρίσω ότι η Freedom είναι πλατφόρμα. Δεν σας πουλάει δικά της επενδυτικά προϊόντα, ούτε χρησιμοποιεί τα χρήματα του κοινού για να κάνει δικές της επενδύσεις. Είναι δηλαδή απλά μια εταιρεία τεχνολογίας που σας δείχνει τι υπάρχει στις αγορές, επιλέγετε ό,τι επενδυτικά προϊόντα θέλετε εσείς και η Freedom σας τα αγοράζει και τα εναποθέτει ξανά σε κάποιο ανεξάρτητο αποθετήριο τίτλων με το δικό σας όνομα. Με την τεχνολογία της δηλαδή είναι ένας πράκτορας, ένας ηλεκτρονικός χρηματιστής που εκτελεί τις εντολές σας. Η Freedom24 ανήκει στην πολυεθνική Freedom Holding, έχει γραφεία και ελληνόφωνο προσωπικό στην Ελλάδα και οι καταθέσεις σας είναι εγγυημένες από το συνεγγυητικό ταμείο μέχρι το νομοθετημένο όριο των 20.000 ανά λογαριασμό. Τώρα, πίσω στα προβλήματα της φυσικής. Η ακρίβεια του υπολογισμού της απόστασής μας από έναν δορυφόρο εξαρτάται από την ακρίβεια που μπορούμε να μετρήσουμε τον χρόνο. Αλλά ακόμα και αν καταφέρουμε να υπολογίσουμε επακριβώς αυτή την απόσταση, αυτό δεν αρκεί για να προσδιορίσουμε τη θέση μας. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα της απόστασης. Έστω ότι το σήμα στάλθηκε από έναν δορυφόρο και το έλαβε ο δέκτης, δηλαδή το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας. Είναι αρκετή αυτή η πληροφορία για να ξέρουμε ακριβώς που είμαστε? Όχι. Και για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοώ, πάμε με ένα παράδειγμα. Για το παράδειγμα μας, θέλω να φανταστείτε ότι την ώρα που κοιμάστε, σας απαγάγει κάποιος, σας κλείνει τα μάτια και μετά από κάποιο σύγχρονικό διάστημα ξυπνάτε σε κάποια ερημιά. Μόλις ξυπνάτε, βρίσκεστε κάπου αλλά δεν έχετε ιδέα που. Το μόνο που συνειδητοποιείτε ότι έχετε πάνω σας είναι έναν χάρτη, ένα μολύβι και ένα κινητό. Ας πούμε όμως ότι το κινητό σας δεν έχει GPS για να μάθετε τη θέση σας. Σε λίγα λεπτά και ενώ ακόμα αναρωτιέστε πού βρίσκεστε, χτυπάει το κινητό σας. Το σηκώνετε και ακούγεται μία φωνή η οποία σας δίνει μόνο μία πληροφορία. Βρίσκεστε στα 100 χιλιόμετρα από την Δράμα. Αν και η πληροφορία αρχικά σας φαίνεται αρκετά χρήσιμη, μόλις πάρετε τον χάρτη, συνειδητοποιείτε ότι αυτή η πληροφορία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Μιας και υπάρχουν άπειρα σημεία στα οποία θα μπορούσατε να βρίσκεστε, τα οποία απέχουν 100 χιλιόμετρα από τη Δράμα. Όλα τα σημεία δηλαδή που βρίσκονται στην περιφέρεια ενός κύκλου με ακτίνα 100 χιλιόμετρων και κέντρο κύκλου τη Δράμα. Και πάνω που αρχίζετε να νιώθετε μια απογοήτευση, χτυπάει ξανά το τηλέφωνο. Η πληροφορία τώρα είναι ότι βρίσκεστε σε απόσταση 160 χιλιόμετρων από την Αλεξανδρούπολη. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία, δηλαδή φτιάχνοντας έναν κύκλο με ακτίνα 160 χιλιόμετρων και κέντρο κύκλου την Αλεξανδρούπολη, βλέπετε στον χάρτη ότι οι δύο κύκλοι τένονται σε δύο σημεία. Οπότε χαίρεστε μεν, συγκρατημένα δε, διότι από ό,τι καταλαβαίνετε, έχετε περιορίσει αρκετά το που πραγματικά βρίσκεστε. Και τέλος, σκάει το τελευταίο και σωτήριο τηλεφώνημα, το οποίο σας λέει ότι απέχετε 25 χιλιόμετρα από την Καβάλα. Τώρα ναι, σχεδιάζοντας και τον τελευταίο κύκλο, μπορείτε να γνωρίζετε τη θέση σας με ακρίβεια. Τα νούμερα είναι τυχαία βέβαια, για να κατανοήσουμε τη λογική. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση με τους δορυφόρους και τους δέκτες, δεν βρισκόμαστε σε έναν κόσμο δύο διαστάσεων, όπως είναι ο χάρτης που κρατούσαμε στα χέρια μας, αλλά σε έναν κόσμο τριών διαστάσεων, μήκος, πλάτος, ύψος. Το πρόβλημα αυτό, σε αυτή την περίπτωση, λύνεται καθώς ανά πάσα στιγμή εκπέμπουν τουλάχιστον 4 δορυφόροι, οι οποίοι στέλνουν το σήμα στον δέκτη. Υπολογίζουν την απόσταση και έπειτα δεν σχεδιάζουν εννοητούς κύκλους πάνω στις δύο διαστάσεις ενός χάρτη, αλλά τρισδιάστατες νοητές σφαίρες με ακτίνα σφαίρας την απόσταση που υπολόγισαν. Και έτσι το σημείο τομής αυτών των 4 νοητών σφαιρών που σχημάτισαν οι 4 δορυφόροι μας δίνει το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε. Ωραία μέχρι εδώ. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο με την κατανόηση της απόστασης και τις ανάγκες για τουλάχιστον 4 δορυφόρους, που θα κάνουν ουσιαστικά την δουλειά ανά πάσα στιγμή προκειμένου να εντοπίσουμε τη θέση μας. Αλλά ρε παιδιά, τόση ώρα μιλάμε για αυτή την απόσταση. Την απόσταση μεταξύ δορυφόρου και δέκτη. Και πώς το καλό υπολογίζεται αυτή η απόσταση? Μα θα μου πείτε, με εκείνη την εξίσωση που μας έδωσες νωρίτερα, δηλαδή η απόσταση είναι το γινόμενο της ταχύτητας που ταξιδεύει το σήμα, με τον χρόνο που χρειάστηκε το σήμα για να φτάσει από το δορυφόρο στο δέκτη.
Την ταχύτητα του σήματος την ξέρουμε. Εφόσον πρόκειται για ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, όπως είπαμε. Τον χρόνο όμως πώς τον ξέρουμε. Και μην βιαστείτε να μου πείτε, έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι. Βάλτε ένα απλό ρολόι στο δορυφόρο, βάλτε και ένα απλό ρολόι στο δέκτη και τσουπ, βλέπουμε κατευθείαν την διαφορά του χρόνου μεταξύ της αποστολής του σήματος και της λήψης του αντίστοιχα και έχουμε το χρόνο που θέλουμε. Αν βάζαμε ένα απλό ρολόι, όπως αυτά που έχουν τα κινητά μας, και στον δορυφόρο, τότε θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Γιατί? Το πρόβλημα με τα ρολόγια αυτά είναι στην ακρίβειά τους. Τα ρολόγια που έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα εμφανίζουν κάποια σφάλματα. Εμφανίζουν δηλαδή μια απόκληση στην ακριβή μέτρηση του χρόνου. Και πριν βιαστείτε να μου πείτε μερικοί φίλοι μου ότι τελικά αυτός είναι ο λόγος που αργείτε στα ραντεβού σας, κουμπάρε, ξέρεις εσύ, να σας πω ότι αυτή η απόκληση, αυτό το σφάλμα, δηλαδή στον χρόνο, είναι της τάξης των 0,0000 κάτι δευτερόλεπτα. Σας ακούω να λέτε, καλά και γι' αυτό τον χρόνο κάνεις έτσι. Θα σας πω ακριβώς γιατί κάνω έτσι. Βασικά δεν θα σας το πω εγώ, αλλά τα μαθηματικά. Ελάτε μαζί μου. Ας υποθέσουμε ότι το ρολόι που έχουμε στο κινητό μας μετράει με ακρίβεια από τον χρόνο μέχρι το χιλιοστό του δευτερολέπτου. Για να καταλάβετε, αυτός είναι ο χρόνος που μετρώνται οι χρόνοι των γύρων μιας πίστας στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή παίζουμε σε σφάλματα χρόνου της τάξης των 0,001 δευτερόλεπτο. Σκεφτείτε τώρα ότι ένας δορυφόρος στέλνει σήμα και ο λήπτης θέλει το κινητό μας τηλέφωνο. Κοιτάξτε πόσο έξω θα πέσει ο δορυφόρος με σφάλμα στην μέτρηση του χρόνου κατά 0,001 δευτερόλεπτο. Για να το υπολογίσουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι και την εξίσωση που είχαμε δώσει, αυτή με την ταχύτητα, την απόσταση και τον χρόνο. Γνωρίζοντας την ταχύτητα του σήματος, η οποία είναι 300 εκατομμύρια μέτρα ανά δευτερόλεπτο, και βάζοντας στην θέση του χρόνου το σφάλμα των 0,001 δευτερολέπτων, βλέπουμε ότι βγαίνει μια απόσταση που ισούται με 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή, με ένα τόσο δανεπέστητο σφάλμα στον χρόνο, μας βγάζει 300 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να λύσουμε το πρόβλημα της μέτρησης του χρόνου με τεράστια ακρίβεια. Και πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό? Με κάτι ρολόγια που είναι τοποθετημένα στους δορυφόρους που ακούν στο όνομα ατομικά ρολόγια. Οι δορυφόροι διαθέτουν πολλαπλά ατομικά ρολόγια για να μπορούν να καταγράφουν το σήμα πριν σταλεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Τι είναι τώρα αυτά τα ατομικά ρολόγια? Τα ατομικά ρολόγια που χρησιμοποιούν οι δορυφόροι GPS είναι εξαιρετικά ακριβείς συσκευές μέτρησης του χρόνου. Τα ατομικά ρολόγια είναι πολύ πιο ακριβή από τα κοινά ρολόγια γιατί βασίζονται σε ιδιότητες των ίδιων των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρόνια των ατόμων που αλλάζουν επίπεδα ενέργειας. Τι εννοώ? Κάθε άτομο έχει συγκεκριμένα επίπεδα ενέργειας στα οποία μπορούν να βρίσκονται τα ηλεκτρόνια του. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εδώ έχουμε τον πυρήνα του ατόμου, του Κεσίου ας πούμε. Τα ηλεκτρόνια του δεν μπορούν να περιφέρονται εδώ και εκεί, αλλά σε κάποιες καθορισμένες ενεργειακές στάθμες, όπως τις ονομάζουμε. Κάτι σαν νοητές πίστες συγκεκριμένης ενέργειας. Σε ένα ατομικό ρολόι Κεσίου, τα ηλεκτρόνια αυτών των ατόμων μπορούν να μεταβούν από ένα χαμηλότερο επίπεδο σε ένα υψηλότερο επίπεδο ενέργειας. Από μόνα τους? Όχι. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει το άτομο να βομβαρδιστεί με ακτινοβολία συγκεκριμένης συχνότητας. Να του δώσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας δηλαδή. Μια ακτινοβολία συγκεκριμένης ενέργειας που θα είναι ικανή να διεγείρει τα ηλεκτρόνια προκειμένου να αλλάξουν ενεργειακή στάθμη. Η συχνότητα αυτής της ακτινοβολίας πρέπει να είναι ακριβώς σωστή για να κάνει τα ηλεκτρόνια να αλλάξουν επίπεδο ενέργειας. Μόλις βρούμε αυτήν τη συχνότητα, μπορούμε να ορίσουμε το τι σημαίνει ένα δευτερόλεπτο με τεράστια ακρίβεια. Στο Κεσίου, παραδείγματος χάρη, αυτή η συχνότητα είναι εξαιρετικά ακριβής και είναι 9.192.631.770 ταλαντώσεις ανά δευτερόλεπτο. Αυτές οι ταλαντώσεις ορίζουν την έννοια του δευτερολέπτου. Δηλαδή, όταν περάσουν 9.192.631.770 ταλαντώσεις, ξέρουμε ότι έχει περάσει ακριβώς ένα δευτερόλεπτο. Βλέπετε γιατί ακρίβεια μιλάμε. Ακρίβεια που αγγίζει το δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Τώρα μάλιστα. Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για να ξέρουμε ότι οι δορυφόροι μπορούν να υπολογίσουν με ακρίβεια την απόσταση στην οποία βρισκόμαστε από αυτούς, άρα και τη θέση μας. Ή μήπως όχι. Μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα ακόμα. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε ένα προβληματάκι ακόμα. Τα καλά νέα βέβαια είναι ότι και αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Ας πούμε λίγο στα χωράφια του Albert Einstein και να δούμε πώς η θεωρία της σχετικότητας μας βοηθάει στο να φτάσουμε με επιτυχία στον προορισμό μας. Για την ειδική και την γενική θεωρία της σχετικότητας δεν θα κάνουμε κάποια αναλυτική αναφορά, μιας και στο κανάλι μπορείτε να βρείτε δύο βίντεο, τα οποία θα βάλω στην περιγραφή, για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς εδώ θα δούμε πώς το βαρυτικό πεδίο της Γης, αλλά και η μεγάλη ταχύτητα κίνησης των δορυφόρων, δημιουργούν κάποια προβλήματα στη μέτρηση του χρόνου.
Το GPS είναι ένα εξαιρετικό τεστ της θεωρίας της σχετικότητας του Einstein, καθώς όπως θα δούμε, οι διορθώσεις που θα κάνουμε σύμφωνα με αυτήν, και ακόμα και αν είναι αρκετά μικρές, είναι αρκετά έντονες ώστε να έχουν σημαντική επίδραση στην ακρίβεια του σήματος GPS. Χωρίς διόρθωση αυτών των σχετικιστικών επιδράσεων, το GPS θα ήταν πραγματικά άχρηστο. Οπότε, έχουμε να δούμε το πώς η μεγάλη ταχύτητα του δορυφόρου αλλά και το βαρετικό πεδίο της Γης δημιουργούν τα προβλήματα στη μέτρηση του χρόνου. Σύμφωνα με την γενική και την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Albert Einstein, ο χρόνος μπορεί να επηρεαστεί από δύο παράγοντες: την ταχύτητα και το βαρετικό πεδίο που προκαλεί ένα μεγάλο σώμα, όπως είναι η Γη στη δική μας περίπτωση. Σύμφωνα με την ειδική θεωρία της σχετικότητας, ο χρόνος δεν είναι απόλυτος και μπορεί να επηρεαστεί από την ταχύτητα του κινούμενου αντικειμένου. Με όσο πιο απλά λόγια γίνεται για τις ανάγκες του συγκεκριμένου θέματος, όταν ένα αντικείμενο κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε σχέση με έναν παρατηρητή, ο χρόνος για το αντικείμενο αυτό φαίνεται να κυλάει πιο αργά σε σύγκριση με τον χρόνο ενός στατικού παρατηρητή. Αυτή η φαινόμενη επίδραση, επιβράδυνση του χρόνου για το κινούμενο αντικείμενο είναι γνωστή ως διαστολή του χρόνου. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα κινείται ένα αντικείμενο, τόσο πιο αργά φαίνεται να περνάει ο χρόνος για αυτό σε σχέση με έναν παρατηρητή που βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτό το φαινόμενο έχει σημαντική επίδραση, κυρίως σε ταχύτητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός. Ωστόσο, ακόμα και σε ταχύτητες πολύ μικρότερες, όπως είναι αυτή των δορυφόρων GPS, οι επιδράσεις της χρονικής διαστολής γίνονται αισθητές. Οι δορυφόροι GPS ταξιδεύουν γύρω από την Γη με μια ταχύτητα περίπου 14.000 χιλιόμετρων την ώρα. Και αυτή η ταχύτητα προκαλεί μικρές αλλά σημαντικές διαφορές στον ρυθμό με τον οποίο περνά ο χρόνος για αυτούς σε σύγκριση με τον χρόνο που μετράμε εμείς, δηλαδή το ρολόι ενός δέκτη στην επιφάνεια της Γης. Λόγω της ταχύτητάς τους, τα ρολόγια των δορυφόρων GPS χάνουν περίπου 7.000 νανοδευτερόλεπτα κάθε ημέρα σε σχέση με τα ρολόγια που βρίσκονται στη Γη. Αυτή η μικρή διαφορά στον χρόνο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά σφάλματα στην υπολογιζόμενη απόσταση και συνεπώς στην ακριβή θέση που υπολογίζει ο δορυφόρος. Αν δεν γινόταν η απαραίτητη διόρθωση αυτής της διαφοράς, τα σφάλματα στις θέσεις θα ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα το GPS να ήταν αδύνατο να λειτουργήσει σωστά. Τι σημαίνει αυτό με αριθμούς? Αν τα ρολόγια ενός δορυφόρου GPS χάνουν 7.000 νανοδευτερόλεπτα τη μέρα, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μας στέλνει ο δορυφόρος, το σήμα GPS, ταξιδεύει λιγότερο από την αναμενόμενη απόσταση σε αυτό το χρονικό διάστημα. Η απόσταση που διανύει το σήμα σε 7.000 νανοδευτερόλεπτα, το σφάλμα δηλαδή, μπορούμε να τον υπολογίσουμε πάλι από την εξίσωση day ισούται με βέπειται, δηλαδή απόσταση ισούται με ταχύτητα επί χρόνου. Όπου η ταχύτητα είναι αυτή του φωτός, 300 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο, και στην θέση του χρόνου θα βάλουμε τα 7.000 νανοδευτερόλεπτα, δηλαδή 0,000007, και κάνοντας τον πολλαπλασιασμό προκύπτουν 2.100 μέτρα. Δηλαδή, κάθε μέρα που περνάει θα πέφτει ο υπολογισμός της απόστασής μας από τον δορυφόρο έξω κατά 2,1 χιλιόμετρα εξαιτίας αυτών των 7.000 νανοδευτερολέπτων καθυστέρησης. Από την άλλη πάλι, ο χρόνος επηρεάζεται και από το βαρυτικό πεδίο. Το ποιο? Το βαρυτικό πεδίο είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα αποτελέσματα της βαρύτητας. Είναι μια περιοχή γύρω από ένα αντικείμενο που έχει μάζα, στην οποία αυτό το αντικείμενο ασκεί δύναμη έλξης σε άλλα αντικείμενα με μάζα. Στην περίπτωση της Γης, για παράδειγμα, το βαρυτικό πεδίο είναι αυτό που μας κρατάει προσκολλημένους στην επιφάνειά της και προκαλεί την πτώση των αντικειμένων προς το έδαφος. Στη γενική θεωρία της σχετικότητας, το βαρυτικό πεδίο δεν θεωρείται απλώς ως μια δύναμη, αλλά μια καμπύλωση του χωροχρόνου γύρω από μια μεγάλη μάζα. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός αντικειμένου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η καμπύλωση του χώρου και του χρόνου γύρω του. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι κρατάμε ένα σεντόνι, τεντωμένο, και τοποθετούμε μια μπάλα του bowling στη μέση. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα βαθούλωμα στο μέσο του σεντονιού, το οποίο όσο κοιτάμε προς τα έξω εξασθενεί. Η μάζα δηλαδή της μπάλας προκαλεί ένα μεγάλο βαρυτικό πεδίο, το οποίο δημιουργεί αυτό το βαθούλωμα του σεντονιού ή διαφορετικά την καμπύλωση του χωροχρόνου. Όταν απομακρυνόμαστε από μια μεγάλη μάζα, όπως η Γη, το βαρυτικό πεδίο αποδυναμώνεται. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρισκόμαστε από τη Γη, τόσο μικρότερη είναι και η ένταση του βαρυτικού πεδίου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά από τη Γη, όπως οι δορυφόροι, δέχονται πολύ μικρότερη έλξη και άρα κινούνται διαφορετικά στον χώρο χρόνο. Αυτή η αλλαγή στην ένταση του βαρυτικού πεδίου είναι επίσης υπεύθυνη για τις αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Όσον αφορά το βαρυτικό πεδίο, ο χρόνος κυλάει πιο αργά σε περιοχές με ισχυρότερο βαρυτικό πεδίο, όπως είναι η επιφάνεια της Γης, και πιο γρήγορα σε περιοχές με ασθενέστερο βαρυτικό πεδίο, όπως είναι τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Να επιστρέψουμε όμως στους δορυφόρους GPS, που είναι και το θέμα μας.
Οι δορυφόροι GPS βρίσκονται σε ύψος περίπου 20.000 χιλιόμετρων πάνω από τη Γη, όπου το βαρυτικό πεδίο είναι πολύ πιο ασθενές σε σχέση με την επιφάνεια της Γης. Αυτό σημαίνει ότι οι χρόνοι που μετρούν τα ρολόγια των δορυφόρων κινούνται πιο γρήγορα από ότι τα ρολόγια στη Γη. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ρολόι ενός δορυφόρου θα κερδίζει περίπου 45.000 δευτερόλεπτα, δηλαδή 0,00000045 δευτερόλεπτα κάθε ημέρα, σε σχέση με τα ρολόγια στην επιφάνεια της Γης. Αν σκέφτεστε και πάλι τα ίδια, δηλαδή ότι αυτός ο χρόνος είναι απειροελάχιστος, δεν θα πω τίποτα αυτή τη φορά, γιατί μπορείτε να πάρετε χαρτί, μολύβι και κάνοντας τις πράξεις θα δείτε ότι αυτή η διαφορά μας οδηγεί σε ένα σφάλμα στον υπολογισμό της απόστασης, το οποίο θα ισούται περίπου με 13.500 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η διαφορά στον χρόνο, η απόσταση θα υπολογίζεται λανθασμένα κατά 13.500 χιλιόμετρα κάθε 24 ώρες. Οπότε, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δορυφόροι κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, η ειδική θεωρία της σχετικότητας μας λέει ότι τα ρολόγια τους χάνουν σχεδόν 7.000 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου την ημέρα, σε σχέση με τα ρολόγια στο έδαφος. Και από την άλλη, εξαιτίας του ασθενέστερου βαρυτικού πεδίου στα ύψη που πετούν, η γενική θεωρία της σχετικότητας μας λέει ότι το ρολόι ενός δορυφόρου κερδίζει 45.000 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου την ημέρα, σε σχέση με τα ρολόγια που βρίσκονται στο έδαφος. Άρα, 7.000 χάνει, 45.000 κερδίζει, τελικό αποτέλεσμα είναι ότι τα ρολόγια των δορυφόρων κερδίζουν περίπου 38.000 νανοδευτερόλεπτα κάθε ημέρα σε σχέση με τα ρολόγια στη Γη. Ένα μεγάλο νούμερο, το οποίο θα μας οδηγούσε σε ημερήσιο σφάλμα της τάξης των 11.500 μέτρων, χιλιόμετρων, δηλαδή 11.500 χιλιόμετρα. Θα του έλεγες δηλαδή ότι ξεκινούσες από τη Δράμα, θέλω να με πας καβάλα και μόλις έφτανες στο Ξάτο θα σου έλεγε φτάσατε στον προορισμό σας. Το θέμα είναι πώς θα διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί με τους οποίους διορθώνουμε αυτό το ημερήσιο σφάλμα. Ο πρώτος είναι το άμεσο επακόλουθο της παροιμίας του σοφού λαού που λέει «Τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Κατά την εκτόξευση, τα ατομικά ρολόγια των δορυφόρων GPS έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να τρέχουν πιο αργά, ώστε να αντισταθμίζεται η επιτάχυνση του χρόνου που παρατηρείται λόγω του ασθενέστερου βαρυτικού πεδίου σε τροχιά. Αυτή η προσαρμογή έχει προγραμματοποιηθεί με ακρίβεια βάσει των θεωριών της σχετικότητας. Ο δεύτερος μηχανισμός, αφού πιάσαμε τις παροιμίες, θα έλεγα πως ταιριάζει με το «κάλιο γαϊδουρόδαινε παρά γαϊδουρογύρευε». Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι επίγειοι σταθμοί παρακολούθησης GPS, διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία των ρολογιών των δορυφόρων και ανοιχνεύουν τυχόν μικρές αποκλίσεις. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στους δορυφόρους, όπου γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στο σήμα πριν φτάσει στους δέκτες GPS, διασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια του προσδιορισμού της θέσης. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του ταξιδιού, στον κόσμο του GPS, ελπίζω να νιώθετε μια νέα εκτίμηση για την τεχνολογία που μας συνδέει καθημερινά. Όλες αυτές οι ακριβείς μετρήσεις, τα ατομικά ρολόγια στους δορυφόρους, οι διορθώσεις για την σχετικότητα και η συνεργασία επιστημονικών θεωριών και μηχανικής υπάρχουν για να μας προσφέρουν κάτι τόσο φαινομενικά απλό. Τη θέση μας πάνω στη Γη. Την επόμενη φορά που το GPS θα σας καθοδηγεί σε ένα ταξίδι, θυμηθείτε ότι κάθε δευτερόλεπτο και κάθε μέτρο στη διαδρομή σας κρύβει από πίσω του τεράστια επιστημονική πρόοδο και ανθρώπινη καινοτομία. Με απίστευτη ακρίβεια, η τεχνολογία αυτή μας φέρνει πιο κοντά στον κόσμο και μεταξύ μας και ίσως μας κάνει να νιώθουμε λίγο πιο περήφανοι για τα θαύματα που μπορεί να προσφέρει η επιστήμη στην καθημερινότητά μας. It's Just Physics. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.